να πούμε μάρα πως τα κόκκινα δάνεια μοιάζουν με βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Η κυβέρνηση κάνει σφιχμομετρήσεις για το πώς θα αποδεχτεί η κοινή γνώμη την πώλησή του σε ξένα φαντς, ιδίως των στεγαστικών και των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυβερνητικές πηγές έλεγαν πως πρέπει να εξαιρεθούν τα δάνεια με υποθήκη την κύρια κατοικία, αρκεί η αντικειμενική αξία να μην υπερβαίνει τις 200.000. Παράγοντες όμως της αγοράς ακινήτων εκτιμούν πως το 70% των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Να πούμε τώρα πως με αυτά τα δεδομένα οι δανειστές δύσκολα θα αποδέχονταν την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη φορολογία. Όπως είπες, είναι ένα άλλο μεγάλο αγκάθι που βρίσκεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι το εξής. Πως αν δηλαδή ένα ακίνητο περάσει από τα χέρια του ιδιοκτήτη σε ξένο φαντ, ποιος θα πληρώνει τον ένφια και τον φόρο μεταβίβασης. Τα φαντς πιέζουν αυτό να γίνεται με ατέλεια. Δηλαδή, εφόσον ο ιδιοκτήτης θα μένει στο σπίτι του ουσιαστικά με leasing, δεν θα μπορεί να πληρώνει τον ένφια και τον φόρο μεταβίβασης. Ζητούν να μην πληρώνουν ούτε οι ίδιοι. Βέβαια, κύκλοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο θα τίναζε τα προϋπολογισμένα έσοδα από τον ένφια και τον φόρο μεταβίβασης στον αέρα. Απ' την άλλη, όμως, τραπεζικές πηγές εκτιμούν πως αν δεν δοθεί ευνοϊκή λύση στο συγκεκριμένο θέμα, τα ξένα φαντς δύσκολα θα δείξουν το ενδιαφέρον που προσδοκάται ώστε να βρεθεί επιτέλους λύση για τα κόκκινα δάνεια, Μάρα. Μάρια, να σε ευχαριστήσω.